Ρίχνουμε μια ματιά στο Caption Site, το οποίο είναι ένα πολύ απλό property, το οποίο καθορίζει που θα εμφανίζεται το Caption του πίνακα. Ξέρουμε ότι έχουμε το στοιχείο Table της HTML και μέσα στο Table έχουμε το στοιχείο Caption. Και εδώ έχουμε το property, όπου πηγαίνουμε και του λέμε Caption Site Top ή Bottom και αμέσως μετά μπαίνει το Caption είτε στην πάνω είτε στην κάτω μεριά του πίνακα. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία είναι παροχημένα, εντάξει, στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να μην τα αναφέρουμε καν, αλλά επειδή μπορεί να πέσουμε πάνω του, α πούμε, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά ότι υπάρχουν και ένα σωρό άλλα κολοκύθια σχετικά με του πίνακε, τα οποία ωστόσο δεν τα χρησιμοποιούμε πια στι μέρε μα. Παλιά χρησιμοποιούνταν κατά κόρον, τώρα πια δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Όπω είπαμε, οι πίνακε για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούνταν για να φτιάξει κάποιο layout τη σελίδα. Αλλά τώρα που έχουμε κυρίω το grid στα χέρια μας, αυτό θεωρείται παροχημένο και φυσικά το grid προσφέρει φοβερά καλύτερη λειτουργικότητα και είναι και σχεδιασμένο, τόσο ώστε να είναι responsive κτλ. Και κάνει τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα θα έχει πατήσει display ανω κάτω τελεία και θα έχει πέσει πάνω σε 500 παραλλαγές που υπάρχουν στο display αναφορικά με το table. Δηλαδή, display table cell, table row, table column και, μαλα... και διάφορα άλλα τέλος πάντων. Όλα αυτά τα πετάμε στα σκουπίδια λοιπόν, δεν τα χρειαζόμαστε καθόλου απολύτω. Μετά, είχαμε κάνει μια επίση ε, αναφορά στην HTML Μάθημα 4 στα στοιχεία Call και Call Group, όπου με τον τρόπο αυτό πηγαίναμε και ομαδοποιούσαμε στήλε του πίνακα. Και για παράδειγμα, είχαμε δει το εξή, όπου σε ένα πινακάκι είχε, είχαν οριστεί εδώ πέρα μια, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε στήλε, και στη συνέχεια ορίζεται το call group και αμέσω μετά πηγαίνουν και ορίζουμε αυτή είναι η πρώτη στήλη, αυτή είναι η δεύτερη στήλη, αυτή είναι η τρίτη στήλη, αυτή είναι η τέταρτη στήλη, αυτή είναι η πέμπτη στήλη και στη συνέχεια πηγαίνουμε και αναθέτουμε μία κλάση σε μία στήλη τη αρεσκία μα και έπειτα μπορούμε να τσιμπήσουμε τη στήλη αυτή και να πάμε και να τις χώσουμε ότι ε, θέλουμε ας πούμε να έχει κάποιο στυλ ή συγκεκριμένη τα στοιχεία τα οποία ανήκουν στη συγκεκριμένη στήλη. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο ως ένα σημείο, αλλά τώρα μπορούμε και αυτό να το πετάξουμε στα σκουπιδιά και είναι καλύτερο κιόλα γιατί δεν θα πάμε και θα βάλουμε στον πίνακα αυτό το call group το οποίο αλλοιώνει τη σημασιολογία, ας πούμε, γιατί είναι σαν να πηγαίνει και να του λες, να δεις, θα βάλω πέντε στήλες στον πίνακα και αμέσως μετά πηγαίνει και ξαναορίζεις με έμεσο τρόπο τις στήλες και βρωμίζει HTML και αυτό είναι καλύτερα να μην το έχουμε καθόλου, εντάξει. Ε, δουλεύει βέβαια, άμα σ' αρέσει μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πρόσεξέ με, τώρα χρησιμοποιώντας τον ψευδοεπιλογία ονιωστό του τύπου, μπορούμε να πηγαίνουμε και να διαλέγουμε τα στοιχεία τα οποία ανήκουν σε μια στήλη πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, δηλαδή εδώ πέρα του λέμε στην ουσία πήγαινε και πάρε εκείνα τα table data τα οποία είναι νιωστά στον τύπο αυτά τα οποία βρίσκονται στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Αυτό που σημαίνει ότι πηγαίνει στο table row Πηγαίνει και βλέπει τα table data και από αυτά πηγαίνει και διαλέγει αυτό το οποίο είναι δεύτερο και τρίτο. Εντάξει, και έτσι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πάμε και να επιλέξουμε αντίστοιχα τα στοιχεία της δεύτερης και της τρίτης στήλη του πίνακα. Οπότε με τον τρόπο αυτό κάνουμε την ίδια δουλειά, το call group τα πετάμε στα σκουπίδια, τα display τα πετάμε και αυτά στα σκουπίδια, και έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε μόνο όσα ξέρουμε ε, με τους ψευδοεπιλογείς για να κάνουμε το στυλ του πίνακα. Αυτά. Με αυτά και μετά αλλά τελειώσαμε με τους πίνακες, συζητήσαμε κάποια επιπλέον properties τα οποία υπάρχουν. Πάμε τώρα να τα βάλουμε όλα αυτά σε, στην πράξη, σε ασκήσεις.